Γεια σας κύριε Βλάχο, τι καλημέρα κάνετε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και από κοντά χαίρομαι που σας βλέπω. Καλά είστε? Μια χαρά, πολύ καλά. Είστε πιο όμορφοι από τη. Λέτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταιριάζουμε. Το έχει το όνομα Κατερίνα, γιατί εγώ και η γυναίκα μου Κατερίνα. Α, πολύ ωραία. Και ταιριάζουμε στα λευκά σήμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, τι θα μας φτιάξετε? Θοδωρή θα σε λέω. Θοδωρή. Πολύ ωραία. Θοδωρή. Α, ψαρονέφρι, το αγαπώ το ψαρονέφρι. Έχουμε ένα ψαρονέφρι με στριφτό τασούλα ζυμαρικό από την Κοζάνη. Με μανιτάρια. Ωραία. Με άρωμα τσίπουρο. Και κρόκο, Και ναι, κρόκο. Το στριφτό, το ζυμαρικό είναι με κρόκο και μανιτάρια. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γεια σας. Πάμε να δούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά, παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε. Παιδιά, αγάπη, γίνα μου λίγο το μόνιτορ. Ωραία. Μία συσκευασία στριφτό μακαρονάκι με κρόκο. Κρόκο και μανιτάρια από τα ζυμαρικά τασούλα στην Κοζάνη. Α, πρέπει να είναι πολύ ωραία τα ζυμαρικά Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βρίσκουμε σε πολλά σούπερ μάρκετ. Ναι. Στην Αθήνα, στο Παγκράτη, στην Ακρόπολη, στον Καματερό. Είναι πολύ ωραίο. Την έχω δει και σε εκθέσεις που κάνουμε λόγω της Λέσχης Αρχιμαγείρων, το οποίο συμμετάσχω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Στηρίζουμε τα υλικά προϊόντα. Βεβαίως. Και δεύτερο, έχουμε αρωματισμένο με τυρί. Ωραία, πάμε να πω τα υλικά λίγο, με συγχωρείς. Ναι, ναι. Δύο τεμάχια ψαρονέφι Φάρμες Μπέλας. 100 γραμμάρια μανιτάρια πλευρό τους. Ναι, ναι. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκη, το αγαπημένο μας ελαιόλαδο. Ένα κουτί ψιλοκομμένη ντομάτα Περφέτο. Είναι αυτή η ντομάτα που χρησιμοποιούμε εδώ, που είναι και σε πολτό, που είναι και σε κομματάκια από ολόκληρη ντομάτα. 50 γραμμάρια τσίπουρο Ιούζο. Αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι αρσενικών άξου. Να το εδώ, τα έχω μάθει όλα, καλέ. Θα σας πάρω τη δουλειά εδώ που φαίνεται. Βεβαίως και θα την πάρετε. Μπορούμε να αρχίσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Με το ψαρονέφι. Με το ψαρονέφι πρώτα. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο λάδι. Λίγο λάδι. Στο δωρή, πες μου κάτι. Το οποίο. Το τσιγαρίζει το κρεατάκι. Τσιγαρίζουμε το κρεατάκι λίγο. Ωραία, το ψαρονέφι, γιατί το κόβησε τόσο μικρά κομματάκια. Για να γίνει πιο γρήγορα. Για να είναι μαλακό. Και να είναι μαλακό. Ναι. Α, πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Είναι από τη Φάρμα Μπέλα. Τα οποία είναι πάρα πολύ σε ελληνική μορφή, πάρα πολύ ωραία κρέατα. Εξαιρετική ποιότητα. Όταν βρίσκουμε τα Φάρμα Μπέλα. Τα Φάρμα Μπέλα τα βρίσκουμε στο Βρασίλα στη Θεσσαλονίκη και στο. Σμάιλ Φρέσ στη Γκρία Βρύση. Ωραία. Το αλατοπιπερώσατε τώρα. Το αλατοπιπερώσα τώρα. Τα αφήνουμε λιγάκι να πάρει λίγο χρώμα. Γενικά το ψαρονέφρι είναι δύσκολο να είναι γίνει δύσκολο σαν κρέας. Ναι, βεβαίως, να βοηθήσετε. Εγώ έτσι το κόβω μικρά κομματάκια, αλήθεια είναι. Να σας μάθω και μια άλλη τεχνική αν θέλετε. Για μάθετε, μόνο το γυρνάτε. Αν το εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Έλα για το δοκιμάστε. Έλα, δώσε, Το χέρι σας, φτιάξε το χέρι σας. Ναι. Εδώ στην άκρη. Ελεύθερο το χέρι σας, ελεύθερο. Πάμε. Αυτό. Αυτό. Α, καλέ, θα μου βγει έξω με το ψαρονέφι. Και κάνουν δύο τούμπες. Αφήστε το. Λοιπόν, βοηθάει αυτό, ας πούμε, εγώ το λέω walk. Το walk. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια γρήγορη συνταγή για κάθε νοικοκυρά και για επαγγελματίες ακόμα. Να το βάλουν σε σπεσιαλιτέ. Ωραία. Πόση ώρα λοιπόν το τηγανίζουμε το τσιγάρι? Αυτό είναι για 4-5 λεπτά. Ωραία. Θέλει και πιο δυνατή φωτιά μέχρι εδώ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πιο υψηλή το βάζουμε, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, στην κουζίνα μας. Λοιπόν, μόλις πάρει χρώμα λίγο. Μόλις πάρει λιγάκι χρώμα, προσθέτουμε τα μανιτάρια. Ναι. Εν συνεχεία. Πάμε να κάνουμε ό,τι λέμε να το κάνουμε. Ναι, ναι. Θέλει λιγάκι ακόμα. Βάζουμε τα μανιτάρια, φρέσκα βλέπω. Ναι, φρέσκα είναι τα πλεύρυλό τους. Τα πολύ καλά μανιτάρια που παράγεται στη χώρα μας. Θα σας πω ότι. Στηρίζουμε πάρα πολύ τα ελληνικά προϊόντα σε όλες τις εκδηλώσεις. Ωραία, το είπαμε. Λίγο να απλά όσο τα λέμε. Μπράβο, να γίνεται κιόλας. Ευχαριστώ. Βάλαμε και τα μανιτάρια μας φρέσκα. Βάλαμε και τα μανιτάρια μας φρέσκα. Τα αφήνουμε και αυτά να πάρουν ένα άρωμα μαζί με το ψαρονέφρι. Ωραία. Πόση ώρα περίπου? Και αυτά 3-4 λεπτά, δεν χρειάζεται πολύ. Και είναι τέλειος συνδυασμός, Κατερίνα, τα μανιτάρια. Εγώ σα μαγειρεύετε, θα φάω την μπανάνα μου, την Ντόλ, που καθημερινά με έχετε δει εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Ντόλ που μας στέλνει αυτές τις καταπληκτικές μπανάνες. Έχει και αυτές τις μικρούλες, δεν ξέρετε. Αυτή είναι πιο νόστιμη. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Εμείς δοκιμάσαμε χθες και τον ανανά. Έχει και κονσέρβα ανανά. Έχει και πρωτεΐνη. Τα Ντόλ νομίζω είναι τα καλύτερα. Και ο ανανάς χθες ήταν γλυκύτατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε. Είμαστε έτοιμοι. Προσθέτουμε λίγο το τσιπουράκι μας να πάρει λίγο άρωμα. Ένα ποτήρι τσιπουρό ή λίγο. Ένα ποτηράκι. Ωραία. Να μεθύσουμε για να βγουν τα αρώματα. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Βλέπετε, η μυρουδιά ήδη χτύπησε το τσίπουρο. Βέβαια. Λοιπόν, προσθέτουμε τα ζυμαρικά μας. Να τα. Τα σούλα. Τα σούλα.
που είναι με κρόκοκο, ζάνες και μανιτάρια. Α, έχει και κουσκούς βλέπω. Έχει και κουσκούς, έχει τραχανά, έχει από όλα. Έχει από όλα. Ωραία, τα λαζάνια. Θα πάω να το δοκιμάσω το κουσκούς. Α, έχει και μέσα. Α, α, τι ωραία πράγματα που έχουν τα τασούλα. Ναι. Είναι κουσκούς με σαφράν και μανιτάρια. Βέβαια. Και δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και ελληνικά, πολύ ωραία. Βλέπετε, ευχαριστώ πολύ. Σε πολύ λίγο χρόνο, σχεδόν μία βράση ακόμα. Βλέπω το κάνετε αρκετές τούμπες. Ναι, ναι, θέλει αρκετές τούμπες. Εμείς... Για να πηγαίνει. Η νοικοκυρά, όχι. Εντάξει, με την κουτάλα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Εμείς θα φύγουν τα φαγητά προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα δεξιά-αριστερά. Είμαστε πολύ καλά. Και πότε βάζουμε τον ντοματοπελτέ μας. Μόλις πάλι λίγο βράσει όλο το και τσιγαριστεί λιγάκι, προσθέτουμε τον ντοματοπελτό. Ωραία, τι βάζουμε. Βάζουμε πολτό, βάζουμε ντοματάκι κομμένο. Με συγχωρείτε, πείτε αν δεν ψήφερε, Τζοτζέλα. 7-8-1, 15-16 ή τα πι. Ήτα και πι. Ναι, Θεσσάλο. Θα σου πω 19-3, 1 και 9, 10, 13, δέλτα νι. Έχουμε και τα δικά μας, κύριε Θοδωρή. Τίποτα, λέμε εμείς και τα δικά μας. Να τα πείτε. Ωραία, πολύ ωραία. Προσθέσαμε τα ντοματάκια. Ναι. Και ανακατεύουμε. Που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι από το Θεσσαλικό κάμπο. Και δώσανε και χρώμα. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά τη συνταγή, τα υλικά που θα χρειαστείτε, γιατί σχεδόν έχουμε τελειώσει. Ψαρονεύσε λωρίδες με στριφτό μακαρονάκι και κρόκο, με κρόκο και μανιτάρια. Μία συσκευασία στριφτό μακαρονάκι με κρόκο και μανιτάρια τασούλα. Είναι αυτά τα καταπληκτικά ζυμαρικά, τα ελληνικά που μας δείξαν σήμερα. Πολύ ωραία μου φαίνονται. Ναι, πολύ ωραία. Δύο τεμάχια ψαρονεύσε φάρμες μπέλας. 100 γραμμάρια μανιτάρια πλευρό του. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκη, το αγαπημένο μας. Ένα κουτί ψιλοκομμένη ντομάτα περφέτο. 50 γραμμάρια τσίπουρο ή ούζο. Αλάτι πιπέρι και 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι αρσενικό νάξου. Ωραία. Έχουμε τελειώσει. Σε δύο λεπτάκια να βάλουμε και το τυράκι μας μέσα. Ωραία. Είναι πανέτοιμο. Πολύ γρήγορο είναι, Θοδωρή. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι υγιεινό. Ας το σερβίρουμε λοιπόν. Ορίστε. Κρατάω εγώ το πιάτο. Α, βάζουμε μέσα να λιώσει λιγάκι. Mm-hmm. Να νοστιμήσει. Και είναι ένα πολύ θρεπτικό πιάτο. Είναι ένα θρεπτικό πιάτο, είναι ένα γρήγορο πιάτο. Εύκολο, θα αρέσει πολύ και στα παιδάκια. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Το μακαρονάκι, όλα τα παιδάκια τρελαίνουν. Τα μακαρόνια ρύζι. Λοιπόν, Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλουμε λίγο στο πιάτο. Λοιπόν, θα σερβίρω εγώ μπαμπάμ εδώ, κύριε Θοδωρή. Βεβαίως. Λοιπόν. Να κάνετε και εσείς κάποια δουλειά. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εξαιρετικό. Και μυρίζει καταπληκτικά. Να το δείξουμε. Να το δείξετε. Ορίστε, είναι ένα πιάτο, ωραίο, λίγο πιάτο, θρεπτικό, εύκολο, νόστιμο, το τρώτε όλοι νομίζω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.